γίνεται. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και εκπρόσωποι της Αποστολής υποδέχτηκαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο Δημήτριο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στο Μοσχάτο, όπου φιλοξενούνται καθημερινά μετά το σχολείο τους ως αργά το απόγευμα 60 παιδιά από ευπαθείς οικογένειες. Έλα, κόλλαλο, ρε. Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο που προσφέρουν οι εθελοντές και ζήτησε τη συμπαράσταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο έργο της Εκκλησίας. Αρχικά, κύριε Πρόεδρε, να μην κάνουμε συσίτια σε δύο χρόνια και τρία, αλλά να τα έχουμε αυτά τα κτίρια για να παίζουν τα παιδιά, να χορεύουν, να μαθαίνουν και να ερχόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι να διασκεδάζουμε. Κατά τη συνάντηση, ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε το κόμμα του να στηρίξει το έργο της Εκκλησίας για την ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα της κρίσης είναι ότι τόσα χρόνια, 4 και 5 χρόνια, μας αναγκάσανε να ακολουθήσουμε ένα αδιέξοδο πρόγραμμα για την έξοδο από την κρίση, οικονομικό πρόγραμμα που έχει διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, έχει διευρύνει την κοινωνική αδικία και έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την πραγματικότητα σήμερα? Εγώ μακαριότατε πιστεύω βαθιά ότι μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.